Στα όρια της κατάρρευσης βρίσκονται κυρίως από την πρωτοχρονιά και έπειτα οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η πίεση εξαιτίας των νέων αυξημένων κρουσμάτων είναι πολλαπλάσια συγκριτικά με το καλοκαίρι, που ήταν μια από τις χειρότερες περιόδους για το νοσηλευτικό ίδρυμα. Σκεφτείτε ότι από την αρχή του χρόνου έχουν αρρωστήσει 17 γιατροί. Και γιατροί της πρώτης γραμμής. Οπότε αναγκαστικά ο κόσμος μένει σε καραντίνα, άρα μειώνεται ακόμη περισσότερο το προσωπικό. Δηλαδή αυτή την οσιρότητα δεν την είχαμε το καλοκαίρι στο προσωπικό. Οπότε η πίεση είναι μεγαλύτερη. Την χειρότερη περίοδο από την αρχή της πανδημίας διέρχεται αυτό το διάστημα το νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς πέρα από το μεγάλο αριθμό των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας, πέρα από τους ίδιους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που και εκείνοι νοσούν, έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις διακομιδές από το νοσοκομείο Χανίων, αλλά και τους ανθρώπους που φτάνουν με δικά τους οχήματα προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα κρεβάτι στην COVID κλινική. Στα Χανιά έχουν γονατίσει και αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, οπότε αναγκαστικά κάποια περιστατικά κατευθύνονται και εδώ. Αυτό είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο, ας πούμε, ένας μεγαλύτερος φόρτος για μας. Δυστυχώς με αυτά τα δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθουμε. Σήμερα μέχρι και το μεσημέρι στην κλινική COVID δυναμικότητας 26 κλινών νοσηλεύονταν ισάρεθμοι ασθενείς με την προοπτική 7 τουλάχιστον νέων κλινών να είναι ορατοί ή αν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Και όλα αυτά με το ίδιο μειωμένο προσωπικό, αφού πολλές φορές ένας γιατρός αναγκάζεται να έχει υπό την εποπτεία του ακόμα και 20 ασθενείς. Σκεφτείτε ότι υπάρχει και ανάλογα πίεση και στην παθολογική, δηλαδή υπάρχουν και άρρωστοι που έχουν άλλα νοσήματα, όχι COVID. Η νοσηρότητα είναι αυξημένη αυτήν την περίοδο, ούτως ή άλλως, άρα έχουμε αυξημένο αριθμό ασθενών και στην παθολογική κλινική που χρειάζεται εκεί περισσότερους γιατρούς, γιατί είναι πολύ πιο περίπλοκα τα περιστατικά. Η σταγόνα όμως που ξεχυλίζει το ποτήρι είναι οι ολοένα και αυξανόμενες παρετήσεις νοσοκομιακών γιατρών και από το Ρέθυμνο, που επιδιώκοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας φεύγουν στο εξωτερικό. Και όταν ο κόσμος βρίσκει αλλού επαγγελματικά πολύ καλύτερες συνθήκες, φεύγει. Αυτή η συγκυρία με τον κορονοϊό είναι διαλυτική με αυτό το δεδομένο. Πάντως, με πρωτοβουλία πολιτών του Ρεθύμνου που διεκδικούν την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου, οργανώνεται στις 12 το μεσημέρι του ερχόμενου Σαββάτου κινητοποίηση στην πλατεία των 4 μαρτύρων με τη συμμετοχή και νοσοκομιακών γιατρών.